έρωτα. Η σχέση της άλλωστε με το Μενεγκίνη ήταν αδερφική. Με ένα μονάχο στόχο. Την ανάδειξη της μεγαλύτερης σοπράνου του 20ου αιώνα. Δίπλα στον Ωνάση, για πρώτη φορά στη ζωή της, η καριέρα έρχεται σε δεύτερη μοίρα και αφήνει το πάθος να την κυριεύσει. Στις αρχές της δεκαετίας του 60, οι εμφανίσεις της Κάλλας είναι πια σπάνιες και περιορίζονται σε διάφορα φεστιβάλ. Στο μεταξύ, οι εξορμήσεις με τη Χριστίνα γίνονται όλο και συχνότερες. Dunque, lei era molto innamorata, soprattutto era innamorata, secondo me, credo, del personaggio, cioè l'idea di questi due greci che erano dal niente, erano diventati tutte e due delle personalità di un livello altissimo e che si ritrovavano nel momento della loro maggior gloria. Questo l'aveva sicuramente esaltato. Εγώ δεν είναι πρόκειτο να τραγουδήσω αυτό το ρόλο. Γινόντουσαν οι πρόβες στη λυρική, έως ότου έρθει το cast απ' έξω, που ήταν όλο ξένο. Και εμείς κάναμε πρόβες με τη χοροδία και την ορχήστρα για να είναι έτοιμα τα σύνολα να ξεκινήσουν μετά στην Επίδαυρο. Από μια μέρα με καλούν από τη λυρική σκηνή. Λέει, κοίταξε, αρρώστησε η μέτζο σοπράνο, να σ' ακούσει ο Τούλιο Σεραφή. Και αν σε εγκρίνει, να σε ακούσει μετά και η Κάλλας για να τραγουδήσει εσύ το ρόλο. Η μεγάλη στιγμή ήταν όταν συνάντησα την Κάλλας στο ξενοδοχείο στη Μεγάλη Βρετάνια, στη σουίτα της. Δεν θα την ξεχάσω αυτή τη στιγμή. Με αγκάλιασε με πολύ μεγάλη οικειότητα και είπαμε το ντουέτο μαζί. Στην αρχή είχα συγκινηθεί πάρα πολύ. Μετά πήρα θάρρος γιατί με μάγεψε και η παρουσία της και η φωνή της και έδωσα κι εγώ τον καλύτερό με αυτό. Αφού τελείωσε το ντουέτο, με χτύπησε έτσι στην πλάτη και μου λέει: «Μ' αρέσει πολύ η φωνή σου, ταιριάζει με τη δική μου και θα τραγουδήσεις». Εγώ εκείνη την ώρα της πήρα το χέρι και της το φίλησα και της είπα: «Από εσάς εξαρτάται η επιτυχία μου». Έτσι ήταν η πρώτη συνάντηση. Το 60 ήταν η παραστάση της Νόρμας και το 61 της Μύδειας, πάλι στην Επίδαυρο. Θυμάμαι στη γενική πρόβα της Μύδειας, όπου περνάει ο Ιάσονας με τη Γλάφκη να πάει στον Ναόνα για το γάμο και σας διαβεβαιώ, είδε να συσπάται το πρόσωπό της, βλέποντας τον αγαπημένο της ότι πάει να παντρευτεί με κάποιον άλλον και είχε βουρκώσει. Δηλαδή, εγώ εκείνη τη στιγμή τα είχα χάσει. Σκεφτείτε ότι αυτό δεν ήταν σε μια παράσταση. Δηλαδή, σε μια παράσταση ένας καλλιτέχνης μπορεί να φορτιστεί και να συγκινηθεί. Ήταν η γενική πρόβα. Ήταν τραγωδός.
Ήταν σπουδαία, σπουδαία ηθοποιός, δηλαδή συγκινούσε το κοινό της, παραλυρούσε ο κόσμος. Είχε ένα ηχόχρωμα η φωνή της, μια γοητεία. Νομίζω ότι ήταν θεά. Ήταν η φωνή του αιώνα για μένα η Κάλλας. Πιστεύω ότι της έλειπε πάρα πολύ αγάπη και εκείνη την εποχή ήταν ευτυχισμένη. Ζούσε και τη συναισθηματική της πλευρά και την έβλεπα να είναι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Teniamo anche conto che lei al momento che ha conosciuto Nassis e non si è più, mentre prima era severissima col suo canto, era molto attenta, molto rigorosa, quando ha conosciuto Nassis ha incominciato a studiare meno, a fare meno pratica, meno esercizi e così, e quindi la sua voce piano piano ha incominciato ad avere dei problemi. Στο πλευρό του Ωνάση, σε συνδυασμό με την εξασθένιση της φωνής της, την κρατάει όλο και πιο μακριά από τη σκηνή. Η Μαρία είναι ερωτευμένη, ίσως για πρώτη φορά. Αλλά την ίδια ώρα της λείπει η δουλειά και η όπερα, που μέχρι τώρα ήταν όλη της η ζωή. Michel Glotz, qui était un très très fameux impresario français, non seulement un merveilleux impresario, mais un grand musicien, avait connu Maria Callas et avait su qu'elle devait venir s'installer à Paris. Elle voulait fuir Milan et elle voulait venir s'installer à Paris. Alors un jour, j'étais ici en leçon, le téléphone a sonné et c'était Michel Glotz qui m'a dit « Écoute Janine, dans deux semaines, Maria Callas vient à Paris et elle a besoin de quelqu'un pour la faire travailler. » Vous savez, on peut dire que bon, c'était un génie de l'art lyrique dans sa manière de lire les partitions, dans sa manière de les interpréter, dans sa façon d'utiliser les couleurs de sa voix en fonction des sentiments qu'elle exprimait. Mais avec tout cela, elle était d'une simplicité extraordinaire. Vous voyez, elle ne prenait jamais mal. Jamais je n'ai eu avec elle le moindre problème. Et je sentais chez cette femme, quand elle avait fini le travail, une grande tristesse, parce qu'une grande solitude. Et vous voyez, pour vous donner une autre preuve de sa solitude, un jour, c'est un de mes fils qui a ouvert la porte. Il lui a dit « Bonjour, madame. » Il a baisé la main. L'autre est arrivé,
dire bonjour madame. Elle est arrivée là, elle s'est assise et elle m'a dit, ce sont tes fils? Je lui ai dit, mais oui Maria, j'ai deux garçons, j'ai deux fils. Et elle a eu deux larmes qui sont sorties de ses yeux. Et elle m'a dit, tu vois, tu as une vie complète, tu fais de la musique, tu as des enfants. Tu ne sais pas ce que c'est que la solitude. J'aurais dû avoir des enfants, moi. Un jour, elle m'a invitée au Covent Garden de Londres, où elle chantait Tosca. Et c'est un tout petit détail que je vais vous donner. Mais au moment où elle tue Scarpia, où Scarpia tombe par terre, elle va sur la cheminée prendre deux bougeoirs. Et au moment de se baisser pour mettre les deux bougeoirs, elle recule, elle a peur. Mais c'était instinctif, ça, chez elle, vous comprenez? C'était d'elle, ça. Alors finalement, elle a posé les deux bougeoirs, elle a regardé, elle est sortie. Et moi, je pleurais à chaudes larmes, tellement c'était... C'était plus Callas, c'était Tosca. Vous voyez, le grand miracle de la carrière de cette femme, c'est que quand vous la voyiez en scène, c'était pas elle que vous voyiez, c'était l'autre.